Πάμε στην πιο τυχερή συνάδελφο της ημέρας. Η αγαπημένη μας Βίκη Παπαδογιαννάκη, να την καλησπερίσουμε εκεί με φόντο βέβαια την ιστορική δημοτική αγορά στα Χανιά. Βίκη, πώς είσαι? Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλη την ομάδα, στους τηλεθεατές μας. Μια χαρά, είμαστε στο κέντρο σε ένα κλίμα άκρος καλοκαιρινό. Πολύ σωστά είπατε, είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στα Χανιά, από το μεσημέρι και μετά. Οπότε και άρχισαν να εκδηλώνονται και οι νοτιάδες, οι οποίοι σε κάποιες περιοχές είναι πιο ισχυροί. Φαίνεται ότι αυτό θα διαρκέσει μέχρι τουλάχιστον το Σάββατο. Υπάρχει κόσμο στις παραλίες, λοιπόν, ειδικά. Πάμε σε ένα καλοκαιρινό τριήμερο. Από το μεσημέρι και μετά υπάρχει. Υπάρχει αρκετές για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα βέβαια ανοιχτώνει πιο νωρίς, οπότε είναι λογικό να αδειάζουν νωρίτερα. Αλλά γενικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ακόμη στα Χανιά, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Τα λέγαμε και χθες ότι ακόμα οι πληρότητες είναι στο 100%. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι γεμάτα τα Χανιά, εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένα από ξένους επισκέπτες. Ναι. Και αξίζει να πούμε ότι είναι η ωραιότερη περίοδος πράγματι για διακοπές, όχι μόνο στην πόλη των Χανίων, αλλά και σε περιοχές πιο νότια, όπως είναι η Παλαιόχωρα, η Σούγια, το Λουτρό, Σφακίων. Οπότε το κλίμα είναι πιο ήρεμο, υπάρχει ακόμα πολύ κόσμο, υπάρχει ακόμα καλή διάθεση από όλους αυτούς τους ανθρώπους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον τουρισμό. Και αυτοί που επιλέγουν Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο για τις διακοπές τους, φαίνεται ότι ξέρουν Μάλιστα. πολύ καλά τι κάνουν. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας τώρα. Είναι οι εργασίες που προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς εκεί στη δημοτική αγορά των Χανίων. Και νομίζω έχουμε ξεπεράσει και έχουμε προσπεράσει τις αρχικές προσδοκίες. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα που μας έστειλε ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Εγκλεζάκης. Πάμε αρκετά καλά. Όπως είπες, πιο πάνω και από τις προσδοκίες όλων, κυρίως πιο πάνω από τις προσδοκίες της Δημοτικής Αρχής. Να θυμίσω ότι η Δημοτική Αγορά έκλεισε τον περασμένο Ιανουάριο, ακριβώς δηλαδή 109 χρόνια από την ημερομηνία που εγγενιάστηκε. 13 Ιανουαρίου υπεγράφει σύμβαση, 28 Ιανουαρίου έκλεισε η Δημοτική Αγορά και άρχισαν οι εργασίες. Και όπως μπορείτε να δείτε, έχουν προχωρήσει εντυπωσιακά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο το κέλυφος του εμβληματικού μνημείου της πόλης των Χανίων. Αυτό σημαίνει ότι τα συνεργεία του αναδόχου έχουν αποξηλώσει όλες τις πρόσθετες κατασκευές που υπήρχαν πάνω στο μνημείο, δηλαδή τα κεραμίδια, οι αλοπίνακες, τα μεταλλικά στοιχεία. Το μόνο που έχει απομείνει, που στην πορεία θα απομακρυνθεί και αυτό, είναι το ρολόι, το χαρακτηριστικό ρολόι που υπάρχει στην κεντρική πύλη της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων. Ενώ ένα ακόμα στοιχείο που μπορούμε να προσθέσουμε είναι ότι στη διάρκεια των εργασιών αποκαλύφθηκε και ο προμαχώνας πάνω στον οποίο χτίστηκε η Δημοτική Αγορά. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα βρέθηκε στο σημείο ομάδα αρχαιολόγων. Και σίγουρα είναι αποκαλυπτικό για την ιστορία της πόλης των Χανίων. Τώρα, αυτό που περιμένουν όλοι, πρωτίστως οι Χανιώτες αλλά και οι καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται εντός της Δημοτικής Αγοράς, είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι πολύ αυστηρό. Σε 2 χρόνια η Δημοτική Αγορά θα πρέπει να έχει ανακαινιστεί πλήρως. Να θυμίσω ότι θα είναι μια κλειστή Δημοτική Αγορά στα πρότυπα της αγοράς που υπάρχει στην Μασσαλία. Γίνονται εργασίες που θα αποκαταστήσουν αφενός τις φθορές και τα προβλήματα στατικής επάρκειας και αφετέρου θα συντηρήσουν αυτό το υπέροχο αρχιτεκτονικό κόσμημα χαρακτηριστικό του κέντρου της πόλης των Χανίων. Υπήρχε βέβαια προβληματισμός. Δεν είναι μόνο ένα μνημείο για την πόλη. Αναφορικά με το μέλλον των επιχειρηματιών, οι οποίοι βέβαια είχαν δραστηριότητες μέσα από την παλιά έτσι δημοτική αγορά, το παλιό κτίριο βέβαια. Έχει βρεθεί λύση, έχουν εγκατασταθεί κάπου αλλού, θα επιστρέψουν? Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επιστρέψουν όλοι. Κάποιοι υποθέτω ότι θα επιστρέψουν. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειονότητα των καταστηματαρχών δραστηριοποιείται κανονικά σε καταστήματα τα οποία νίκιασε σε δρόμους κοντινούς της δημοτικής αγοράς. Όμως αξίζει να πούμε, Νίκο, ότι θα λειτουργήσει σε νέο πλαίσιο η δημοτική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια ομοιομορφία.
θα πολλούνται μόνο παραδοσιακά προϊόντα. Θα περιοριστεί ενδεχομένως το κομμάτι το τουριστικό, διότι βλέπαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και κάποιες παραφωνίες που σίγουρα δεν ήταν εναρμονισμένες με τον χαρακτήρα τον παραδοσιακό της δημοτικής αγοράς. Αυτά τώρα θα επιχειρήσει να λύσει η Δημοτική Αρχή με ένα νέο οργανισμό λειτουργίας από τη στιγμή που θα ανοίξει και πάλι το μνημείο για να λειτουργήσει ως αγορά παραδοσιακών, επαναλαμβάνω, προϊόντων. Άρα, με βάση αυτό, εκτιμούμε ότι δεν θα δραστηριοποιηθούν όλοι εντός της αγοράς. Θα δούμε σίγουρα και νέους επιχειρηματίες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε το μνημείο να λάμπει ξανά, να αποκτήσει τη χαμένη του έγκλη. Γιατί πράγματι αξίζει η πόλη των Χανίων. Το χρονοδιάγραμμα, και με αυτό να κλείσουμε, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, πότε οι τουρίστες και οι ντόπιοι εκεί θα απολαύσουν αυτό το κόσμημα? Σε 2 χρόνια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι Ιανουάριο του 2024 ο ανάδοχος θα πρέπει να το παραδώσει στη Δημοτική Αρχή και το έργο, η Δημοτική Αγορά, πρέπει να είναι πλήρως ανακαινισμένο. Βίκυ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού εκεί στα δυτικά της Κρήτης και τα λέμε, θα τα πούμε και αύριο.